Να σας καλωσορίσουμε όλους σε αυτή τη βραδιά απόψε, να καλωσορίσουμε τον Δήμαρχο, να καλωσορίσουμε τους συμπολίτες μας που θέτουν τον εαυτό τους στην κρίση της πόλης μας. Να σας καλωσορίσουμε λοιπόν στην ιδιαίτερη βραδιά την απόψινή για όλους εμάς της θεατρικής ομάδας. Απόψε είμαστε χαρούμενοι, ευτυχείς, ευγνώμονες, περήφανοι. Είμαστε λαμπεροί όπως κάτω από τα φώτα της σκηνής για τη θεατρική μας διαδρομή. 10 χρόνια από την άνοιξη του 2009. 10 υπέροχα χρόνια. Πορευτήκαμε με δυσκολία, με πάθος, με πείσμα, με κόπο, επιμονή, υπομονή, ατέλειωτες ώρες δουλειάς, αλλά με όραμα να δημιουργήσουμε ένα πυρήνα κοινωνικής και πολιτιστικής δράσης στην πόλη μας, με πηξίδα το θέατρο. Είναι καημός, πολύ πυχός και στεναγμός. Και στεναγμός, πολύ μικρός. Ακούσατε, ακούσατε! Σήμερα η θεατρική ομάδα Μεγαλόπολης παρουσιάζει το πρώτο της, ναι, το πρώτο της έργο. Δεν πληρώνω, δεν πληρώνω, του Ντάριο Φο. Ακούσατε, ακούσατε! Ήτανε άνοιξη, το πρώτο λιθαράκι μας λοιπόν το βάλαμε άνοιξη του 2009 και το έργο το παίξαμε το Γενάρη του 2010. Και ήτανε το έργο λοιπόν «Δεν πληρώνω». Από το «Δεν πληρώνω, δεν πληρώνω» το 9 και το 10 πήγαμε στην άλλη άκρη, βρε παιδί μου, με το Φιλάργυρο. Τέλη του 10, αρχές του 11. Τέλη του 2011, αρχές του 2012. Παρουσιάσαμε με τη νέα μας σκηνοθέτηδα Λαμπρινή Μίχου τη θεατρική παράσταση «Στου Εσώπου τον καιρό». Βασισμένη πάνω στους μύθους του Εσώπου. Πέτρα σου, γέροντά μου, αξίζει 10.000 δραχμές. Να! Πώς σου είπες, αφήντη μου! 10.000 δραχμές, να! 10.000 δραχμές! Ναι! Φέτα, θα τα μετρήσω, αφήντη μου, εσύ πιστεύουμε. Θα τα μετρήσω πρώτα, θα τα μετρήσω. Τα ρούχα του βασιλιά ήταν σκηνοθεσία της κυρίας Μίχου. Ενθουσίασε μικρούς και μεγάλους, όπου και αν το παίξαμε, με ωραία μηνύματα για τους μικρούς μας φίλους που συμμετείχαν και ήδη στο έργο. Ακόμα θυμάμαι ότι οι φωνές τους εδώ μπροστά από τις πρώτες θέσεις που φωνάζανε στον βασιλιά ότι «Δε σε θέλει ο λαός, πάρ' τα ρούχα σου και μπρος». Αξέχαστα μηνύματα. Και συνεχίσαμε τον επόμενο Νοέμβριο του 2014, που θα ήταν και η τελευταία δουλειά της κυρίας Μίχου μαζί μας, με τρία μονόπρακτα του Αντών Τσέχοφ, «Η Επέτειος», «Η Αρκούδα» και «Η Πρόταση Γάμου», που τα ονομάσαμε «Ρώσικη Σαλάτα». Ένα έργο που έκανε αίσθηση όπου και αν το παίξαμε. Η προσέγγιση στα δύσκολα κείμενα του Τσέχοφ και οι αξέχαστες ερμηνείες του το έκαναν να γυρίσει με πολλά βραβεία και επένους από τα φεστιβάλ της Καρδίτσας και της Κορίνθου που συμμετείχαμε. Σίγουρα νομίζω ότι ήταν από τις πιο ποιοτικές δουλειές της κυρίας Μίχου. Καλώς ήρθατε, Ιβάν Βασίλευη. Χαίρετε, Νατάλια Στεπάνοβνα, ξιότιμη. Σκυλός μου, πολύ σκουτσάπ. Τι κρίμα! Και πώς το έπαθε! Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Κάπου θα στραμπούνιξε το πόδι του. Ίσως τον τάγκο σαν τα άλλα τα σκυλιά. Το καλύτερο μου σκύλι, ο Μπούλης. Τι να κάνουμε. Χωρίς να λογαριάζουμε και τα έξοδα που έχω κάνει. Ξέρετε, τον αγόρασα από τον Μυρόνοφ 125 ρούβλια. Τον αγοράσατε πολύ ακριβά, Ιβάν Βασίλεβιτς. Μπα, δεν νομίζω. Μάλλον φθηνά. Είναι ένα περίφημο σκυλί. Καλέ ο μπαμπάς, θα δώσω για τον μπούκι μας. 85 ρούβλια. Και ο μπούκις μας είναι πολύ καλύτερος από τον μπούλι σας.
υπουργός. Όλο αυτό το υπουργείο είναι δικό μου. Ωραίο πράγμα η εξουσία. Ο υπουργός καπνίζει το τσιγάρο του. Απ' έξω περιμένουν τα κορόιδα. Έναν καιρό, κύριοι, μου κρεμούσατε γκαζοντενεκέδες. Περιμένετε τώρα. Είναι η σειρά μου. Όποιον θέλω, συλλαμβάνω. Όποιον θέλω, απολύω. Δική μου είναι η τράπουλα. Έναν καιρό, κύριοι, μου φωνάζατε γιούχα και με τρελαίνατε στα μαύρα. Η σειρά μου τώρα. Γιούχα, λοιπόν, κύριοι Έλληνες, είμαι ο Φων Δημητράκης, ο δυναμικός. Ο κόσμος παραμένει πάντα καταστροφικός. Με πολλά προβλήματα. Οι άνθρωποι αιώνες τώρα και κάνουν τα ίδια πράγματα. Πόλεμοι, πείνα, πρόσφυγες, καταστροφές, ανισότητες, εκμετάλλευση, αθλειότητα. Και έτσι οι άνθρωποι προσπαθούν να βρουν παρηγοριά στην τέχνη. Και μάλιστα στην τέχνη του θεάτρου. Αυτή η τέχνη μας κάνει να νιώσουμε την ομορφιά της επικοινωνίας και της αλήθειας. Και αυτό είναι που κάνει εμάς τους υπότες να ξεχωρίζουμε από όλα αυτά τα ανθρωπάκια που τα έχουν μαγέψει ο χρηματών και ο κλεφτών. Να κοιτάμε πάντα μπροστά. Γιατί όπου και να είναι το μπροστά, εμείς πάμε πάντα μπροστά. Προς έναν κόσμο πιο δίκαιο, πιο ειρηνικό. Εκεί που δεν υπάρχουν πια πόλεμοι, πείνα, βία και εξαθλίωση. Σε έναν κόσμο συμπόνιας, ανθρωπιάς, ισότητας, αλληλοϋποστήριξης και αγάπης.